Μαφιόζικο δίκτυο οργάνωσης παράνομων στοιχημάτων εξάρθρωσαν οι αρχές στη Σικελία. Η αστυνομία συνέλαβε 31 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική δράση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διακίνηση ναρκωτικών και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ηγετικές μορφές του κυκλώματος ήταν ο επιχειρηματίας Μπενεντέτο Μπάκη και ο μαφιόζος Φραντσέσκο Νάνια. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν στήσει δίκτυο με 700 παράνομα γραφεία στοιχημάτων σε όλη την Ιταλία, με τα μηνιαία κέρδη να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τμήμα των κερδών που υπολογίζεται μεταξύ 300 και 800 χιλιάδων ευρώ ετησίως μοιράζονταν στις διάφορες οικογένειες της μαφίας.